Βλέπουμε ότι ήδη άρχισε να συγκεντρώνεται κόσμος εκεί. Όλγα μου, ο λόγος και πάλι σε σένα. Κωνσταντίνε, πλήθος κόσμου άρχισε να έρχεται εδώ στα γραφεία της ΠΕΟ για να υποδεχθεί τον τησωρό του Δημήτρη Χριστόφια και να τον αποχαιρετήσει. Έχω δίπλα μου την κυρία Γεωργία, η οποία βρίσκεται εδώ, εδώ και πάρα πολλή ώρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θέλουμε να μας πείτε έτσι τα δικά σας συναισθήματα σήμερα. Ήρθαμε εδώ σήμερα για να αποχαιρετήσουμε τον άνθρωπο, τον Δημήτρη μας, τον απλό τον άνθρωπο, τον συνεπή, τον άξιο, που δεν έκαμε κακό σε κανένα. Να αποχαιρετήσουμε γιατί ήταν ένας άνθρωπος απλός για όλους τους Κυπραίους. Και Έλληνες και Τούρκους, Λατίνους, Μαρονίτες, όλους, δεν εξεχώρισε κανένα. Ήταν οικογενειάρχης, απλός άνθρωπος και τον ευχαριστούμε για την είναι αγάπη που έδειξε σε όλον τον κόσμο. Γιατί εγώ είμαι και σύζυγος αγνοωμένου, είμαι από το τραχόνι της Κυθρέας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αιωνία του η μνήμη ελαφρύν το χώμα που θα το σκεπάσει. Έτσι σας ευχαριστώ. Βλέπουμε ότι είστε πολύ συγκινημένοι. Πολλά συγκινημένοι, διότι ένιωθεν τον πόνο. Ένιωθεν τον πόνο του κάθε απλού ανθρώπου. Ευχαριστώ, αγαπητή κυρία Γεωργία. Ευχαριστώ. Να πάμε και στην άλλη κυρία Γεωργία. Εδώ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θέλουμε έτσι να μας πείτε εσείς για τον Δημήτρη Χριστόφια, ποια τα συναισθήματά σας και τι έχετε ξεχωρίσει. Πολύ συγκινημένοι. Ήρθαμε εδώ να τον χαιρετήσουμε, τον καλό μας άνθρωπο, τον καλό μας φίλο. Καλό ταξίδι. Και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Έχετε έτσι κάτι το οποίο θυμάστε έντονα από τη σχέση που είχατε μαζί του? Το πιο σημαντικό είναι εγώ παιδί με ειδικές ανάγκες και τον υπεραγαπούσε. Πριν ένα μήνα τον εγύρευε. Τι κάνει ο φίλος μου, λέει. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης Χριστόφιας ήταν ένας άνθρωπος, Κωνσταντίνε, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, που ήταν κοντά σε όλον τον κόσμο και στον απλό κόσμο και στους εργάτες, σε όλους. Θα συνδεθούμε ξανά σε λίγο για να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα φτάσουν σε λίγο εδώ στην ΠΕΟ. Μάλιστα, ήταν ένας άνθρωπος με φοβερές ευαισθησίες, ανθρωπιστής θα λέγαμε. Θα επανέλθουμε κοντά σου, Όλγα μου, σε πολύ λίγο.